700 περίπου Λαρισαίοι επωφελήθηκαν από τη νέα διανομή των μελών της κίνησης Ενεργοί Πολίτες Λάρισας. Παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες, αγόρασαν απευθείας από τους παραγωγούς φέτα, φακί και για πρώτη φορά σαπούνι ελιάς. Αλεύρι δεν διανεμήθηκε αφού ο αριθμός των παραγγελιών δεν έφτανε το ελάχιστο όριο που είχαν θέσει τα μέλη της ΕΑΣ Λαμίας που θα παρήχαν το προϊόν. Γύρω στα 700 άτομα. Οι οποίοι μας γνωρίζουν, τους γνωρίζουμε και όλοι ήταν με ένα χαμόγελο. Δώσαμε σχεδόν 3,5 τόνους φέτα. Παράλληλα έχουμε φακές από τον Κυπάρισο, από έναν παραγωγό. Τι ποσότητα? 1,5 τόνο φακές. Και από έναν παραγωγό που για πρώτη φορά δίνουμε σαπούνια με 75% φυσικό σαπούνι από λάδι δικό του. Έδωσε γύρω στις 510 συσκευασίες. Θα πάρω σαπούνι επειδή είναι από το πύλιο, οικολογικό που λένε. Πρώτος στις προτιμήσεις των πολιτών παραμένει το ελαιόλαδο. Σίγουρα μας ζητάνε λάδι πάλι, μείναν πολύ ικανοποιημένοι από την τελευταία διανομή. Θα είναι προς συζήτηση όλα. Στη συνέλευση που θα κάνουμε θα αποφασίσουμε ποια προϊόντα θα φέρουμε στη νέα διανομή μας. Κάποια προϊόντα, ανάλογα με τις παραγγελίες που έχουν οι παραγωγοί, δίνονται στη συνέχεια σε ιδρύματα και οικογένειες της πόλης που τα έχουν ανάγκη. Συμμετέχετε συχνά δηλαδή σε τέτοιες... Σχεδόν σε όλες τις δράσεις. Και έχετε μείνει ικανοποιημένος από την ποιότητα των προϊόντων που διανέμουν συνήθως? Ναι, αλλά κυρίως προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτό που λένε τους μεσάζοντες, να μειωθεί λίγο το κόστος και να στηρίξουμε αυτή την κίνηση γιατί είναι εθελοντική. Κερδίζετε και εσείς χρήματα, δηλαδή βλέπετε διαφορά στη τσέπη σας, στο πορτοφόλι σας? Ναι, αλλά ο λόγος που συμμετέχω δεν είναι κυρίως αυτός. Είναι η εθελοντική προσφορά και δράση και η αλλαγή της νοοτροπίας.